Αρκετοί υπομονοί, ακόμη και με κίνδυνο τη ζωή του, περιμένουν τη σειρά του. Οι ασθενείς που θα πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Βασίλειο Παπά, οι λίστες αναμονής φτάνουν μέχρι και τα 2 χρόνια. Έχουμε λίστες αναμονής που φτάνουν τα 2 χρόνια. 2 χρόνια δεν μπορεί να περιμένει κανένας, ιδιαίτερα αν έχει και ένα επίγον περιστατικό. Καταλαβαίνετε, καταφεύγουν κάπου αλλού και βρίσκουν λύσεις. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, όχι τώρα, από χρόνια, από όλους τους υπουργούς, να μας δώσουν την δυνατότητα να ανοίγουμε τις χειρουργικές αίθουσες και τα απογεύματα. Όπως έχουμε τα απογευματινά εξωτερικά ιατρία και εξυπηρετείται ένας μεγάλος αριθμός από ασθενείς, να ανοίγουμε τις χειρουργικές αίθουσες με το ίδιο καθεστώς που λειτουργούν τα απογευματινά εξωτερικά ιατρία. Επισφαλώς, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί νοσηλευτές, δεν υπάρχουν ικανός αριθμός αναισθησιολόγων. Δηλαδή γίνονται, κρέμονται σε μια λεπτή. Ναι, είμαστε κλωστή. Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας ουσιαστικά. Λειτουργούμε δηλαδή οριακά, επισφαλέστατα και ενδεχομένως και με κίνδυνο ανθρώπινων ζώων σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κάποιες φορές όμως είναι θέμα τύχης μέσα στην αγωνία του ασθενή πότε θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές. Όλοι βρίσκουν τη ιδέα πάρα πολύ καλή που θα λύσει το θέμα των ληστών. Αλλά κανένας δεν το κάνει. Θέλει μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Να πει όπως είναι τα εξωτερικά ιατρία, να γίνουν και εξωτερικά χειρουργία. Η ιδέα που υπάρχει πάντα για απογευματινά χειρουργία είναι μια ιδέα που είναι υπό συζήτηση μονίμως εδώ και χρόνια. Δυστυχώς όμως, όταν έχεις ελλείψεις στην πρωινή βάρδια, δεν μπορείς να συζητήσεις να αναπτυχθείς και στην απογευματινή. Οι 20 χειρουργικές αίθουσες υπάρχουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και λειτουργούν σήμερα μόνο οι 16 εξαιτίας των ελλείψεων.